καταιγισμός αντιδράσεων μετά τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για συγκεκριμένα πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα με μη εξυπηρετούμενα δάνεια στον συνεργατισμό, αφήνοντας να νοηθεί ότι έτυχαν ευνοϊκής μεταχείρισης. Φανερά ενοχλημένος, ο βουλευτής του Δυσσή Κώστας Κωνσταντίνου απέρριψε το όσο έχουν δει το φως της δημοσιότητας περί προσωπικού κόκκινου δανείου ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για σύνολο δανείων, εξήγησε, του ιδίου, της γυναίκας του και των τριών παιδιών του, τα οποία έλαβαν δάνειο για να σπουδάσουν. Σημείωσε ότι υπήρξε σε κάποιο χρονικό διάστημα αδυναμή εκπλήρωσης των υποχρεωσιών του. Ωστόσο, τα δάνεια ήταν κατοχυρωμένα και μάλιστα στο τετραπλάσιο των ποσών των οποίων δανειοδοτήθηκε. Και μεταφέρθηκαν στον Ευρωπαϊκό Εποπτικό Μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου έγινε ανάλογη έρευνα και απεφάνθη ξεκάθαρα ότι ουδέν μεμπτών όλα ήταν καθόλου ανώμημα, τα πάντα. Ο βουλευτής του Δυσσή διερωτήθηκε παράλληλα σε τι εξυπηρετεί αυτή η αναφορά από τα μέσα ενημέρωσης, αφού το δάνειό του έτυχε αναδιάρθρωσης, προσθέτοντας ότι επιφυλάσσεται να ασκήσει όλα τα νόμιμα δικαιώματά του για καταπάτηση προσωπικών δεδομένων. Από την πλευρά του, ο βουλευτής του Δίκου Ζαχαρίας Κουλίας έκανε λόγο για αναλυθή στοιχεία, δηλώνοντας πως η εταιρεία στην οποία ήταν μέτοχος βρέθηκε σε δεινή θέση λόγω της οικονομικής κρίσης και του κουρέματος. Τόνισε παράλληλα πως δεν υπήρχε καμία εύνοια ή διαγραφή ποσού. Ό,τι έπαθε ο κόσμος όλος, έπαθαμε και εμείς το ίδιο. Είμαι ένας από τους χιλιάδες πολίτες που ευρέθηκε σε αυτήν τη δύσκολη θέση. Είτε γιατί είμαι εγγυητής, είτε γιατί ήμουν στην συγκεκριμένη εταιρεία. Όμως θέλω να δηλώσω κατηγορηματικά ότι τα αδάνεια της εταιρείας έγιναν κατά νόμιμον τρόπο. Όσον αφορά την πιθανή σύγκρουση συμφερόντων λόγω της θέσης του, ξεκαθάρισε πως δεν τίθεται τέτοιο θέμα, αφού πρόκειται για θέματα γενικού ενδιαφέροντος, και διερωτήθηκε εάν έχει κάποιο βουλευτή που δεν έχει δάνειο ή που δεν μπήκε ποτέ εγγυητής. Μέσω ανακοίνωσης τοποθετήθηκε και η Επίτροπος Περιβάλλοντος, τονίζοντας πως ουδέποτε ζήτησε και ουδέποτε έλαβε οποιαδήποτε προνομιακή ή χαριστική μεταχείριση από οποιοδήποτε συνεργατικό ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα. Το γεγονός ότι είμαι πολιτικό πρόσωπο όχι μόνο δεν βοήθησε τις ειλικρινείς μου προσπάθειες για αναδιάρθρωση, αλλά τις οδήγησε σε ένα βάγιο για τον λόγο ακριβώς ότι είμαι πολιτικό πρόσωπο. Στο χώρο των αποκαλύψεων μπήκε και η ΕΔΕΚ, με τον πρόεδρο του κόμματος να τονίζει πως το φαγοπότιστο συνεργατισμό ήταν πολύ μεγάλο, και τον πρώην βουλευτή Δώρο Θεοδόρου να δηλώνει πως ο Ανδρέας Βύρας ηγείτο της Επιτροπής που διέγραφε τα δάνεια. Μπορεί να υπολογίσει κανείς ότι αυτή η συμμετοχή και του κυρίου Βύρα εσήμενε ότι να βολέψουμε τώρα όσους μπορούμε και δικούς μας. Έτσι έκαναν. Δηλαδή εχάρισαν τα χρέη σε δικούς τους ημέν, δικούς τους ιδέ, και εμείς πληρώνουμε. Την ίδια ώρα η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εξέδωσε ανακοίνωση, σημειώνοντας πως για να θεωρείται νόμιμη μια δημοσίευση στοιχείων, το δικαίωμα ενημέρωσης του κοινού θα πρέπει αβίαστα να υπερέχει του δικαιώματος προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων των επηρεαζόμενων πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων.